Στο προηγούμενο επεισόδιο στήσαμε το hardware configuration. Σε αυτό το επεισόδιο θα κάνουμε το software configuration. Οπότε το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε για να φτιάξουμε το application του master slave που θέλουμε, θα βάλουμε κάποια αντικείμενα. Όπως είχαμε πει, δεν θα το φτιάξουμε όπως είχαμε κάνει σε προηγούμενα επεισόδια το standard telegram one, δηλαδή με διευθύνσεις, αλλά θα πάρουμε τα έτοιμα block που διαθέτει το TIA portal. Οπότε αυτό που θα κάνουμε είναι να ανοίξουμε εδώ πέρα το φάκελο του PLC, πάμε στα Technology Objects και θα βάλουμε δύο. Θα πάμε καταρχάς στο Motion Control και το πρώτο που θα βάλουμε είναι το Position Axis. Αυτό αφορά το Left S210, δηλαδή τον Master, και στη συνέχεια θα βάλουμε το Synchronous Axis που θα είναι για το Slave. Οπότε εδώ θα δώσουμε ένα όνομα, π.χ. θα το ονομάσω TO. Positioning. Στη συνέχεια θα μου βγάλει το μενού, το οποίο είναι το μενού του configuration. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχει ορίσει κάποια πράγματα by default, γι' αυτό είναι με μπλε tick, ενώ κάτι που θέλει εμείς να ορίσουμε το έχει με χ, ή κάτι που πειράζουμε θα είναι με πράσινο tick, θα το δούμε δηλαδή εδώ. Για παράδειγμα τώρα εδώ πέρα εμείς είπαμε θα βάλουμε για το positioning τον master που για μας είναι το left controller, οπότε διαλέγοντας αυτό βλέπουμε ότι μπαίνει, βλέπουμε ότι έγιναν αλλαγές και εδώ, οπότε όπου έγιναν αλλαγές αλλά είναι όλα ok είναι πράσινο και το υπόλοιπο είναι μπλε. Τώρα εδώ πιο κάτω έχουμε κάποιες επιλογές, καταρχάς το encoder είναι ήδη σεταρισμένο γιατί είναι πάνω στο motor, όλα αυτά είναι, μπαίνουν κατευθείαν. Βλέπουμε εδώ ότι χρησιμοποιούμε το telegram το 105. Αυτές εδώ οι επιλογές, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω αυτή εδώ η επιλογή δεν υπάρχει στο TIA πόρτα το 14, υπάρχει μόνο, είναι διαθέσιμο στο TIA πόρτα το 15 και πάνω. Τώρα αν πάμε στα program blocks, ενώ κανονικά έχουμε μόνο τη main και αυτή θα έπρεπε να έχουμε, βάζοντας το TIA positioning δημιουργούνται δύο organization blocks, γιατί είναι και MOV, μάλιστα είναι και κλειδωμένα, τα οποία αν κάνουμε διπλό κλικ εδώ μέσα θα δούμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέλος πάντων σε αυτά εδώ πέρα. Όμως αν πάμε εδώ στις επιλογές, αν το σηκώσουμε λίγο το παράθυρο, θα πρέπει να επιλέξουμε το cycle time να είναι σύγχρονος to the bus. Επίσης αυτό που παρατήρησα είναι ότι εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να έχω send clock 1 millisecond και application cycle 1 millisecond. Οπότε ανάλογα με τις δυνατότητες του συστήματος αυτό το ρυθμίζουμε. Με βάση το δικό μου σύστημα μπορώ να κάνω το factor 4, οπότε να έχω application cycle 4 millisecond. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να βάλουμε και ένα technology object για το slave. Για το slave θα βάλουμε το synchronous. Αυτό θα το ονομάσουμε TO. Okay. Εδώ τώρα βλέπουμε ότι έχουμε μία ακόμη επιλογή. Καταρχάς πάμε πάλι στο Hardware Interface. Το κατεβάσουμε αυτό. Εδώ τώρα θα διαλέξουμε το Write, που για μας θα είναι το Slave. Επίσης εδώ έχουμε ένα Leading Value Interconnection. Εδώ αυτό που θα κάνουμε είναι το εξής. Θα κάνουμε Add TO Positioning. Οπότε ουσιαστικά βάζοντας αυτό εδώ, και αφού αυτό το ότι ο σύγχρονος αφορά το slave, σημαίνει δείχνουμε ποιον ακολουθείς. Οπότε εσύ που σε έχω ορίσει εδώ πέρα ότι είσαι ο right, ακολουθείς αυτόν εδώ πέρα που έχω ορίσει εδώ πάνω ότι είσαι ο left. Οπότε τώρα έχουμε left master, right slave. Πάμε τώρα να κάνουμε το πρόγραμμά μας. Οπότε πηγαίνουμε στα program blocks, κάνουμε add new block και θα βάλουμε ένα function block. Αυτό το function block θα το ονομάσουμε motion control. Πώς. Πατάμε OK. Και τώρα θα αρχίσουμε να φτιάχνουμε το πρόγραμμά μας εδώ. Οπότε αυτό δεν το χρειαζόμαστε. Θα τα ανεβάσω πάνω. Θα κατεβάσω και αυτό κάτω να έχουμε χώρο. Και θα αρχίσουμε να βάζουμε τα αντικείμενα. Οπότε θα έρθουμε εδώ πέρα στο motion control και θα πάρουμε όλα αυτά τα blocks τα οποία είναι έτοιμα από το TIA portal και δεν χρειάζεται να φτιάξουμε εμείς διευθύνσεις κλπ. Οπότε το πρώτο που θα πάρουμε είναι το MS Power για το ρεύμα ουσιαστικά, για την έναρξη.
Εδώ έχουμε τρεις επιλογές στο single instance, τα δεδομένα που αποθηκεύουμε στο δικό του instance. Εδώ μπορούμε να αποθηκεύσουμε δεδομένα στο instance που καλούμε το function, και εδώ σε συγκεκριμένο, δηλαδή να πούμε σε ποιο θα πάει. Θα πάμε με το... Τώρα εδώ να πω την αλήθεια, ή το single instance ή το multi instance επιλέξουμε, θα παίξουμε το ίδιο. Τώρα θα βάλω και όλα τα άλλα τα motion control blocks για να μην καθυστερούμε, και μετά θα τα εξηγήσουμε. Οπότε τώρα εδώ έχω βάλει όλα τα block που χρειαζόμαστε από το motion control. Ας τα δούμε ένα-ένα. Καταρχάς έχω κάνει και ένα rename, έχω κάνει master axis, slave axis για να τα καταλαβαίνουμε καλύτερα. Και έχουμε βάλει εισόδους, δηλαδή την j0.0, πότε θα γίνονται enable δηλαδή και πότε θα εκτελούνται. Όπως βλέπουμε στην εικόνα, εδώ έχω βάλει για παράδειγμα για το αριστερό, το L που λέει εδώ πέρα, το left είναι για το master, δηλαδή το S0 είναι το j0.0, το S1 είναι το j0.1 κλπ. Ενώ δεξιά, που θα δούμε στο slave axis, έχουμε για το S8 το j1.0, για το S9 το j1.1 και το καθεξής, για να μπορούμε τέλος πάντων να κάνουμε το χειρισμό με τους διακόπτες εδώ πέρα. Τώρα πάμε λίγο στο πρόγραμμα. Ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να κάνουμε εδώ είναι, με το που κάνουμε το διακόπτη on τον S0, δηλαδή το j0.0, ενεργοποιείται το drive. Στη συνέχεια αυτό που κάνουμε είναι να κάνουμε ένα reset, που ουσιαστικά εδώ το reset παίζει το ρόλο του acknowledge. Αυτά που κάναμε στο standard Telegram 1 και λέγαμε ότι αυτά εδώ τα πράγματα πρέπει να είναι acknowledge, πρέπει να είναι true, και τα βάζαμε ένα-ένα και τα προγραμματίζαμε. Τώρα απλά το μόνο που κάνουμε είναι, γιατί όλα εμπεριέχονται εδώ μέσα, δίνουμε ένα true εδώ, απλά δηλαδή δίνουμε μία είσοδο από το μοτζιουλάκι μας που είναι το digital input στο ET200SP, γιατί τώρα, όπως θυμάστε, δεν έχουμε στο PLC κάρτες, αλλά παίζουμε με το ET200SP, που είναι το ίδιο πράγμα ουσιαστικά. Στη συνέχεια έχουμε το... πάμε βασικά στο home. Εδώ, πατώντας το j0.2, θα ορίσουμε το home. Οπότε, ανάλογα με το που είναι, θα δούμε στη συνέχεια οι μοίρες. Για παράδειγμα, τώρα βλέπουμε ότι αυτός εδώ άξονας, αν ορίζουμε εδώ το 0, είναι γύρω σε 70 μοίρες. Οπότε εγώ τώρα θα το ορίσω, θα το πάω για παράδειγμα εδώ, και πατώντας το j0.2 θα ορίσω αυτό εδώ το σημείο ως home, δηλαδή τις 0 μοίρες. Τώρα το MC halt είναι το stop ουσιαστικά, οπότε το πατάμε και σταματάει η διαδικασία, όχι το off power. Ουσιαστικά σταματάμε απλά το operation που γίνεται αυτή τη στιγμή. Το MC Move Absolute, εδώ βλέπουμε ότι το έχω βάλει 500. Ουσιαστικά έχουμε απόλυτη περιστροφή, δηλαδή κατά 500. Οπότε μόλις το ενεργοποιήσω θα έχουμε μια στροφή 500 μοιρών. Το MC Relative είναι move relative, είναι σχετική κίνηση, οπότε από το σημείο που είσαι, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, στις 90 μοίρες, από το σημείο που είσαι θα κουνηθείς ακόμα 2000 μοίρες. Η διαφορά είναι εδώ ότι κινούμαστε από το home 500 μοίρες, ενώ από εδώ κινούμαστε από το σημείο που είμαστε άλλες τόσες μοίρες, όσες βάλουμε εδώ πέρα. Αυτό ενεργοποιείται με το j04, αυτό ενεργοποιείται με το j05. Τώρα, move velocity, εδώ έχουμε ουσιαστικά ταχύτητα, εδώ τώρα το έχουμε στο 2500, execute γίνεται με το j0.6, οπότε έχουμε μία κίνηση με 2500. Το move jog, οπότε έχουμε jog με το j0.7, και εδώ έχουμε ένα scale το οποίο κάνει το εξής, είναι από το 0 έως το 200, και βλέπουμε ότι έχει να κάνει με το velocity, και το βάζουμε στο JW28. Αυτό είναι το ποτεσιόμετρο που βλέπουμε εδώ πέρα. Βλέπουμε ότι έχουμε δύο ποτεσιόμετρα 0 έως 10 volt, που είναι οι αναλογικές εισόδοι μας, που τις έχουμε βάλει στην κάρτα αναλογικών εισόδων που έχουμε στο ET200SP,
και με αυτά ορίζουμε την ταχύτητα. Από το 0 έως το 200 σημαίνει ότι αυτό εδώ πέρα θα κινείται με τη διπλάσια ταχύτητα από ό,τι του έχω δώσει. Δηλαδή τι εννοώ, για να κινηθούμε στο 100% της ταχύτητας που έχουμε ορίσει, πρέπει το ποτεσιόμετρο να το βάλουμε αφού είναι από 0 έως 10 βολτ στα 5 βολτ, γιατί είναι 200% η ταχύτητα. Άρα αν το βάλουμε στα 10 βολτ, τότε η ταχύτητα δεν θα κινείται στο max, αλλά με διπλάσια ταχύτητα από ό,τι το max. Πάμε να δούμε και το slave axis. Τώρα στο slave axis στο MC Power έχουμε το J1.0 όπως είπαμε, 1.1 κλπ, δηλαδή το δεξί κομμάτι. Σύγχρονους axis εδώ πέρα, έτσι παντού έχουμε axis, σύγχρονους axis. Δεν ξέρω αν το είχαμε πει, αλλά στο master έχουμε position axis, γιατί είχαμε πει στα technology objects, είχαμε φτιάξει δύο, το position axis και το σύγχρονους axis. Οπότε εδώ προφανώς παντού, αφού είναι το slave, βάζουμε το synchronous axis. Τα ίδια δεν τα ξαναλέμε. Η μόνη διαφορά εδώ είναι το gearing post. Εδώ πέρα ουσιαστικά έχουμε δύο πράγματα να ορίσουμε. Το master, που position axis, το slave, τον synchronous axis, και πότε θα εκτελεστεί αυτή η ενέργεια. Δηλαδή πότε θα ξεκινήσει ο slave να ακολουθεί τον master. Οπότε τώρα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε download το πρόγραμμά μας και να δούμε πώς παίζει. Για να κατεβάσουμε το πρόγραμμα διαλέγουμε το PLC, στη συνέχεια πατάμε download. Σε αυτήν εδώ την καρτέλα πατάμε start search. Εδώ βλέπουμε ότι μας βρίσκει ένα 1500 PLC, είναι αυτό που είμαστε συνδεδεμένοι ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή. Πατάμε load. Βλέπουμε εδώ και το PLC μας έχει βγάλει και το μήνυμα Please wait, project download is in process. Οπότε ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι continue without synchronization, γιατί είχαμε και ένα άλλο πρόγραμμα προηγουμένως. Πατάμε εδώ πέρα enter. Βλέπουμε το γρανάζάκι που κινείται και στο PLC. Finished. Και βλέπουμε ότι τώρα το πρόγραμμα στο PLC τρέχει. Τώρα μπορούμε να πάμε στα program blocks, να ανοίξουμε π.χ. το master για να το ελέγξουμε. Να πάμε εδώ πέρα στο, καταρχάς να πάμε go online. Βλέπουμε ότι όλα είναι πράσινα, αυτό είναι πολύ καλό. Πατάμε και εδώ τα γυαλάκια για να μπορέσουμε να δούμε την κατάσταση και πάμε να το ελέγξουμε το σύστημά μας. Οπότε καταρχάς αυτό που κάνουμε είναι να πατήσουμε το on. Οπότε έρχομαι εδώ πέρα, επιλέγω αυτό το διακόπτη, βλέπουμε εδώ πέρα ότι είναι true και βλέπουμε ότι κάνει και αυτό τον περίεργο ήχο το πρώτο σέρβο. Στη συνέχεια θα κάνω ένα reset, οπότε πάω εδώ πέρα, κάνω ένα reset. Θα ορίσω ως αυτήν εδώ τη θέση το 0, οπότε πάω εδώ και απλά το ορίζω μια φορά ότι αυτό εδώ είναι το 0 μου. Στη συνέχεια πάμε να το κάνουμε να κουνηθεί absolute κατά 500 μοίρες, οπότε πρέπει να ενεργοποιήσω το J4. Το δούμε λίγο καλύτερα εδώ. Βλέπουμε ότι κουνιέται αρκετά γρήγορα για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε. Ουσιαστικά τώρα πήγε 500 μοίρες από το σημείο που το ορίσαμε. Μπορούμε όμως να πάμε παρακάτω στο Move Relative και να το κουνήσουμε 2000 μοίρες από αυτή τη θέση. Οπότε αυτό που θα κάνουμε είναι να επιλέξουμε το επόμενο, δηλαδή αυτό εδώ πέρα. Βλέπουμε ότι τώρα κάθε φορά που το πατάω πάει 2000 μοίρες. Θα δούμε και λίγο καλύτερα. 2000 μοίρες σε σχέση με τη θέση που βρίσκεται, γιατί είναι relative. Τώρα το επόμενο θα κάνω ουσιαστικά να ελέγξω την ταχύτητα. Οπότε θα ενεργοποιήσω αυτό εδώ. Βλέπουμε ότι τώρα μόλις την ενεργοποίησα κινείται με μια ταχύτητα αλλά πολύ αργά. Μπορώ να ελέγξω με το ποτεσιόμετρο ουσιαστικά τώρα ταχύτητα. Να το πάει 200%. Εδώ είμαστε στο 100% στα 5 βολτ. Και εδώ πολύ αργή ταχύτητα. Και μπορώ να σταματήσω την κίνηση με το HALT. Πατώντας το HALT σταματάω την κίνηση και μπορώ φυσικά να την ξαναενεργοποιήσω. Οπότε τώρα έτσι ελέγχουμε το Master. Πάμε τώρα να δούμε και το Slave. Ουσιαστικά τώρα εδώ πέρα θα ενεργοποιήσω αυτό να τρέχει με μια ταχύτητα α, το πάμε λίγο αργά. Στη συνέχεια θα ενεργοποιήσω και τον Slave άξονα και με αυτό εδώ θα ξεκινήσει να ακολουθεί το ένα το άλλο. Τώρα αν εγώ αυξήσω την ταχύτητα, βλέπουμε ότι αυξάνει ταχύτητα και στο master και το slave αφού το ένα ακολουθεί το άλλο.
Αν μειώσει την ταχύτητα, βλέπουμε ότι το ένα σταματάει και δεν ακολουθεί το άλλο. Αυτό ήταν το επεισόδιο. Έως το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι καλά.